Κύριε Πλεύρη, έχουν καεί 1 εκατομμύριο στρέμματα. Και έχουμε δεκάδες ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή είναι όλα καλά καμωμένα. Μα ακούσατε να λέω κάτι, νομίζω αυτό ότι είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Είναι ένας σχεδιασμός, ο σχεδιασμός ο λειτουργεί, ότι υπάρχει πρόληψη, το ότι υπάρχουν βασικές υποδομές. Λειτουργεί υποδειγματικά. Μα δεν υπάρχει βασική υποδομή άνθρωποι να προστατεύσει το μοναδικό νοσοκομείο που είχε η Αλεξανδρούπολη. Δεν υπάρχει υποδομή να προστατεύσει τη στρατιωτική βάση. Είδαμε πριν 10 μέρες στη Χαβάη. Προσέξτε, στη Χαβάη. Κύριε Ποτούλη. Δεν είναι το μοναδικό φαινόμενο που έχουμε αυτό το καλοκαίρι. Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε για να μην πάθουμε μια μεγαλύτερη καταστροφή. Δηλαδή, δεν συζητήσαμε μετά την τεράστια καταστροφή στη Ρόδο. Δεν συζητήσαμε μετά την τεράστια καταστροφή στην Αττική πάλι φέτος το καλοκαίρι. Δεν συζητάμε μετά την τεράστια καταστροφή στη Μαγνησία. Συζητάμε, δεν είναι έτσι. Γιατί συζητάμε. Πρέπει να συζητήσουμε επιτάπητος. Και στις εφημερίδες που προσπαθούν κάθε καλοκαίρι αναλύσουν και στα κανάλια. Πώς θα λυθούν τα μεγάλα ζητήματα. Είναι 4.500 κενά των πυροσβεστών. Θα έχουμε πυροσβεστική ή όχι. Πρέπει να μπει μια απάντηση. Θα προσλάβει η κυβέρνηση 4.500 πυροσβέστες. Είναι τα οργανικά κενά. Θα προσλάβει δασεργάτες για τα δασαργεία. Είστε δημοσιογράφοι. Ναι. Έχουμε κάνει ένα αίτημα και στην περιφέρεια Αττικής. Στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου, κάθε καλοκαίρι, το Μάη που ξεκινάει, γίνονται τα περιβόητα SOP. Τα SOP είναι τα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας. Προκαλούμε τους πάντες να ζητήσετε να δοθούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Ναι. Που έγιναν πριν την έναρξη αντιπυρικής περίοδου, για να δει και όλος ο ελληνικός λαός την κατάντια που υπάρχει του κρατικού μηχανισμού, την παντελή έλλειψη σχεδιασμού, την παντελή έλλειψη μέσων και πολύ περισσότερο την τεράστια ανικανότητα όλων των εμπλεκόμενων που αντί να εντοπίζουν αυτά τα κενά, κρατάνε τη στάση που κράτησε ο κύριος Αλεξιάδης, δεν είναι η ώρα για πολιτική κριτική. Αντί να εντοπίζουν και να λένε τι πρέπει να λυθεί τώρα για να μην θρενήσουμε θύματα, για να μην έχουμε τεράστιες καταστροφές, δίνει συγχαρητήρια ο ένας τον άλλον. Τι καλά που τα έχουμε κάνει, τι καλά που τα έχουμε προετοιμάσει. Κανένας δεν είναι συγχαρητήρια και με συγχωρείτε κύριε Πρωτούλη, αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερους πυροσβέστες, περισσότερα μέσα από κάθε άλλη χρονιά. Τα πρακτικά των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας που συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Συμμετέχουν οι περιφέρειες, συμμετέχουν οι Δήμοι, συμμετέχει η πυροσβεστική, συμμετέχει ο στρατός, συμμετέχει η αστυνομία, συμμετέχει η πολιτική προστασία που έχει καινούριο υπουργείο. Όχι. Υπάρχουν πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα για να δουν όλοι οι πολίτες, για να δουν όλοι ποια είναι η κατάσταση πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, το Μάη που ξεκινάει, να δουν τα τεράστια κενά και να δουν ότι εδώ υπάρχει μία κατάσταση επικίνδυνη, η οποία πρέπει να ανατραπεί. Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε μια καταστροφή, μια καταστροφολογία πάνω στα καμένα, να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια και να περιμένουμε υπομονετικά την επόμενη καταστροφή που θα έρθει όλο και πιο κοντά στο σπίτι μας. Μάλιστα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Εμείς αυτό βάζουμε σαν μεγάλο ζήτημα και σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Σπύρου σε όλη τη χώρα. Το μεγάλο θέμα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής των λαϊκών περιουσιών των πόλεων, οι οποίες είναι αθωράκιστες για να επιτυχάνονται τα περίφημα πρωτογενή πλεονάσματα που συμφωνούν τα βασικά κόμματα που εναλλάσσουν τις κυβερνήσεις. Μα την ίδια πολιτική ασκούσατε, κύριε Αλεξιάδη. Γι' αυτό και δεν κάνετε κριτική. Τι κριτική να κάνετε. Τη μέρα που είμαστε. Γιατί να κάνετε κριτική αφού τα ίδια κάνατε. Αυτό καταλάβατε. Όλοι είναι ίδιοι. Αυτό καταλάβανε όλοι οι τηλεθεατές. Το καλύτερο άλοθη για να στηρίζουν τον Κουκουέ το Μητσοτάκη. Το καλύτερο άλοθη. Μπράβο σας. Σας παρακολούθησαν όλοι οι τηλεθεατές και είδαν το συγκοντάρισμα που κάνατε στον κύριο Πλεύρη. Συγκοντάρισμα. Σε αυτή την πολιτική κατάσταση που καίγεται όλη η χώρα, έχουν καεί 1 εκατομμύριο στρέμματα και λέτε αυτό. Δεν είναι ώρα για πολιτική κριτική. Και πότε είναι η ώρα, κύριε Αλεξιάδη. Είναι τώρα η ώρα. Πότε είναι η ώρα. Τώρα πότε. Είναι η ώρα. Όχι, τώρα. Πείτε μας την ώρα. Πότε μάλιστα. Είναι. Μετά, μόλις τελειώσουν οι φωτιές. Μόλις τελειώσουν οι φωτιές, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες οι καταστροφές. Να τώρα πρέπει τώρα. Να πάρουν μέτρα την κυβέρνηση. Έτοιμοι, όχι κουβέντες του αέρα. Όχι λόγια του αέρα. Τώρα πρέπει να πάρουν μέτρα. Δεν παίρνονται μέτρα. Για να μην λέμε λόγια του αέρα. Φέτος έχουμε τους περισσότερους πυροσβέστες, κύριε Πρωτούλη, λέτε, και κύριε τα περισσότερα εναέρια μέσα από κάθε άλλη χρονιά. 89 εναέρια μέσα, 17.000 πυροσβέστες. Χωρίς να υπολογίζουμε τους εθελοντές που είναι 4.000 και 8.000 και όλη νύχτα στη Χασιά. Εγώ σας λέω, επειδή θέλετε να μην λέμε λόγια του αέρα, και λόγια του αέρα είναι να λέτε γενικώς και ορίστως, προφανώς πρέπει να γίνει δουλειά στο κομμάτι της πρόληψης, μην εκμηδενήσουμε όμως. Υπήρχαν όλων των ειδών
Σας είπα πριν μια εβδομάδα στη Χαβάη, κύριε Πρωτούλη. Αφήστε τη Χαβάη. Αφήστε τη Χαβάη, κύριε Πλεύρη. Έχουμε πολύ πικρές πύρες από τη χώρα μας. Να δούμε στον χρόνο για να πάμε πρέπει. Να δούμε τη Χαβάη. Ακούστε, έχουμε δικές μας Χαβάες. Να δούμε λοιπόν και εσείς τι το πρέπει να γίνει. Με τη Χαβάη. Το Χαβά σας είστε εσείς. Με τη Χαβάη εσείς, το Χαβά σας είστε εσείς. Εγώ σας λέω ότι γίνονται πυρκαγιές παντού. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Γιατί αυτό πυρκαγιές είναι άλοθη για να καούμε. Δεν είναι άλοθη για να καούμε. Αλλά να βάλουμε το θέμα στην πραγματική του διάσταση που η σημαίνει. Η πραγματική του διάσταση είναι τώρα 4.500 προσλήψεις πυροσβεστών, κύριε Πλεύρη. Το 112 που υποτιμούσατε κι εσείς. Το 112 είναι τρεχάτε να φύγετε. Σώζει ζωές. Και έσωσε ζωές. Το 112 δεν σώζει πάντα ζωές. Και έσωσε ζωές. Έσωσε και πολλές ζωές, κύριε Πρωτούλη. Δεν σώζει πάντα ζωές. Είναι σοβαρό το θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο που διεξάγεται, τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που διεξάγεται ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, τη Ρωσία και το ΝΑΤΟ. Και είναι, δεν είναι σε κανένα συμφέρον. Ρωσία και Ουκρανία πρέπει, δεν ξέρω που βλέπετε στην Ρωσία και το ΝΑΤΟ. Συγγνώμη, ναι, τη Ρωσία και το ΝΑΤΟ. Ρωσία λοιπόν, και Ουκρανία, εισέβαλε Ρωσία στην Ουκρανία. Ναι, το ΝΑΤΟ είναι εκεί. Το ΝΑΤΟ είναι στην Ουκρανία. Ποιο είναι στην Ουκρανία, μόνοι του είναι οι σύνοδοι που έγινε εδώ πέρα. Υπάρχουν ατομικέ δυνάμει, τα F-16 είναι ατομικά. Τα οπλικά συστήματα που έχει δεσμευτεί η χώρα μα. Δεν κάνει και καλά πρέπει... το ΝΑΤΟ και βοηθάει του αμυνόμενου. Το ΝΑΤΟ υποδαβλίζει τι συγκρούσει. Δεν κάνει καλά και βοηθάει. Όχι, δεν κάνει καλά η χώρα μα που εμπλέκεται σε αυτό το μακελιό. Δεν έχει κανένα συμφέρον ο λαό μα να εμπλεχτεί σε αυτό το μακελιό. Δεν είναι σε κανένα συμφέρον του λαού μα και πρέπει να δώσει εξηγήσει η ελληνική κυβέρνηση τι οπλικά συστήματα. Έχει δεσμευτεί να δώσει στην Ουκρανία, πέρα από αυτό που είδαμε όλοι χτες μετά τις δηλώσεις, την εμπλοκή που γίνεται σε οικονομικό επίπεδο με ανταλλάγματα ως dealer οικονομικών συμφερόντων, μεγάλων παραγόντων, αλλά αυτό που είδαμε όλοι και με τα ίδια μας τα μάτια είναι και την εμπλοκή που γίνεται και σε διπλωματικό επίπεδο και όταν γίνεσαι μέρος του πολέμου, γίνεσαι και μαγνήτης. Επιθέσεων. Και βλέπουμε όλοι με τα ίδια μας τα μάτια ότι η Αλεξανδρούπολη που πανηγύριζε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, που δόθηκε ως αμερικάνικη στρατιωτική βάση και υπήρχαν και τα ρεπορτάζ και εδώ στην κρατική τηλεόραση με τα χιλιάδες αυγά που πουλούν αυτό στην Αλεξανδρούπολη, δεν έδωσε καμία προστασία στο λαό του Εύρου σε αυτή την πυρκαγιά που έχουν καεί 1 εκατομμύριο στρέμματα.